Συναισθήματα θλίψης και πικρίας διακατέχουν όποιον επισκέπτεται σήμερα τον κατεχόμενο ασώματο, χωριό όπου το 1974 ζούσαν 72 εγκλωβισμένοι. Το χωριό αποτελεί στρατόπεδο του τουρκικού στρατού και απαγορεύεται η πρόσβαση στους κατοίκους του. Πνοή ελπίδας για τους τρεις ηρωικούς εγκλωβισμένους που παραμένουν στο χωριό, η επίσκεψη των συγχωριανών τους κάθε Κυριακή πρωί για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τα προβλήματα υγείας ανάγκασαν τους λιγοστούς εγκλωβισμένους να μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές για περίθαλψη, με αποτέλεσμα να μένει μόνη για αρκετό διάστημα η κυρία Εμιλία Παρτέλα, 80 ετών περίπου, σύμβολο της στοικότητας, της καρτερίας και της υπομονής. Οι Ευρωπαίοι βομβαρδίζουν, μας το μεταδάκτυλο συνέχεια. Φόβος και τρόμος. Ένα βραδμός σε όλα τα χωριά. Βομβαρδίζουν σε ολόκληρο μεταδάκτυλο. Τα άλλα τα δικιά μου είχα φύγει προηγουμένως. Και αν τα οράφια που τον ασχόλανε τα μόρφου και με τον μόρφου βγήκαν στο τρόδος. Ο αρπαντητή. Έπαιρνα σπίτι. Κάτσε να μπουκάσει την κατωγιά. Εγώ, η γυναίκα μου, ο Τσία πολύ με τη γυναίκα του και ένα γείτος με τη γυναίκα του. Αχα πάρει. Τα αεροπλάνα έπαιρνα και ακούνται. Πέφτει ένα κομμάτι όλμος, τι βλέπω το σπίτι του αρφού μου. Χάλασαν το σπίτι. Ξέρεις, μέσα στα χωριά τα σπίτια είναι πάντου τα λίγο. Εγώ κάθομαι εδώ, με, ο αρφός μου κάθεται και αμέ. Τι να πω. Πού να πάνε. Επιάμε τα χωράφια. Σε έναν ύψο πάνω. Μιας κορυφής. Προσέξαμε στρατό. Λέει, τι είναι ο στρατός. Έχει Τούρκοι, είναι εθνική φορά. Διερωτούμαστε. Να αλλάξουμε πορεία που και παρπατούμε. Προχωρούμε προχωρούμε προς το μέρος τους. Αρκέψαμε τους πυροβολισμούς στον αέρα. Α, κοπέγγια καταφέραμε τη λόγη τους. Στρατός της Τουρκίας του ήταν. Λέει μου, πώς θα είσαι στο ρεκοπαγγέλο μας, Τουρκοκύπριος. Είχαν το μαζί του για διερμηνέα, ο στρατός. Λέω του κομπάρε, είμαστε που ήταν ασώματο, λέω. Ασώματο, ναι, λέω. Τα πότε φύγεται, λέω. Πότε φύγεται που ήταν ασώματο. Προλίγου ήρθαμε μέσα στον ασώματο εμείς και λίγο. Με τις σημαίες τις ελληνικές. Πότε ήρθατε εδώ πάνω, λένε. Τότε έπεσε βήμα να μου πάει στο σπίτι του αδελφού μου και χάλασε εδώ και αφού είχαμε και πιάμε τους κάμπους. Και σας τι μου ήταν ασώματο. Ναι, λέω. Μην φοβάστε, λένε. Έλα, τι πού σου, κουμπάρε, εφόμαστε τα λουδού, αλλά εφόμαστε με τις γυναίκες. Να μην πω και οι στρατιώτες, οι γυναίκες τίποτα της βιάσους. Εμείς δεν κάνουμε κανένα τίποτε, ούτε Τούρκο, ούτε Έλληνα. Εμείς μόνο τα χαρκιά αποδομήσαμε να αγαπημένοι. Τούτος, ο Τουρκοκύπριος, επάντρεψε τον αρφό μου στην Αγία Μαρίνα. Ήταν βοσκή και ο αρφό μου και ο Τούρκος. Μουσταφάς το όνομα του. Μουσταφάς που είναι Βδένια. Ήταν ανάγκη να φύγω. Πρέπει να έρθει στη χώρα του ότι είχε να γράψω τα μωρά στο σχολείο. Ο γιος μου τούτος έπρεπε να πάει γυμνάσιο. Και όλα τα μωρά μου τα γράψα στο σχολείο. Και μέσα στον αξιωματικό. Λέω του φίλου μου και σαν διαλόγου να πάω να δω τα μωρά μου για να τα γράψω στο σχολείο. Λαλούμε τον λόγο όμως,
να μου υποσχεδίσει ότι να έρθει. Έτσι μην τη πω. Αξιωματικό. Και ήταν και ο Μουχτάρης πάνω. Και βάλουν τον Μουχτάρη να εγγυηθεί, αμεγγυάται ότι είναι να στραφώ. Και ο Μουχτάρης εμπίστηκε ότι είναι να στραφώ. Έφυγε και δεν πήγε. Μπορώ να σου πω ακόμα γυρεύκουμε. Οι δούσκοι. Εμείς οι παγκοί τα χωρικά δεν τα ξεχνούμε. Δεν τα ξεχνούμε. Ό,τι και να μας κάνετε, ο νου μας είναι στα χωρικά. Δυστυχώς, έχασαμε τα.